Πάμε τώρα να αλλάξουμε και θέμα και κλίμα, γιατί είχαμε πάρα πολλές ειδήσεις. Συνεχίζεται το Φόρουμ Ανάπτυξης, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Αλλά θέλω να πάμε να δούμε τι έγινε την περασμένη εβδομάδα που μας πέρασε, με όλες τις συνεδρίες και τα ενδιαφέροντα όλα όσα ακούστηκαν κατά τη διάρκεια του Φόρουμ Ανάπτυξης. Η οικονομία βρέθηκε στο επίκεντρο των δύο συνεδριών του 23ου Φόρουμ Ανάπτυξης την περασμένη Παρασκευή 4 και το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου. Κοινή συνισταμένη η χαρτογράφηση της επόμενης ημέρας στο οικονομικό επίπεδο και οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν για την τόνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Μετά από μια πανδημία αλλάζει ψυχολογία. Δεν υπάρχει αμφιβολία, όπως αλλάζει και μετά από ένα πόλεμο. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ πολέμου και πανδημίας που καθιστά την πανδημία τις δυνατότητες που έχει μια οικονομία μετά την πανδημία μεγαλύτερες από ότι από ένα πόλεμο, ότι δεν έχει υπάρξει καταστροφή του φυσικού κεφαλαίου. Θεωρώ πως είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία μέσα από την ένταξη της Αδριατικής Οδού στο Ταμείο Ανάκαμψης με βιώσιμα χαρακτηριστικά, δηλαδή με μια οδό που θα είναι πράσινη, με μια οδό που θα διαθέτει σταθμούς ηλεκτροφόρτισης, με μια οδό που θα διαθέτει σταθμούς υδρογόνου και ανανεώσιμων φυσικών αερίων για τα βαριά οχήματα και τα φορτηγά, με μια οδό που θα έχει τη δυνατότητα να μειώνει το θόρυβο και να δημιουργεί κάθετες βιώσιμες οδούς με τις διασυνδεδεμένες χώρες. Κρίσιμες απαντήσεις στα ερωτήματα που απασχολούν για την επόμενη μέρα της οικονομίας δόθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας που πραγματοποίησε το Οικονομικό Επιμελητήριο Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση την 3η-1η Δεκεμβρίου για τον πολιτισμό της επόμενης ημέρας, σημαντικές προσωπικότητες του χώρου πρότειναν λύσεις και κυρίως έδειξαν έναν άλλον δρόμο αντιμετώπισης των αδιεξόδων που συσσόρευαν οι διαχρονικές ανεπάρκειες της πολιτείας. Συντόνισε ο εκδότης της εφημερίδας Σύμβουλος Επιχειρήσεων Παναγιώτης Γιαλένιος. Όλο το Φόρουμ Ανάπτυξης φέτος είναι αφιερωμένο στις συνέπειες του κορονοϊού και κυρίως μας αφορά και μας προβληματίζει και θέλουμε αυτό να αποτελέσει και κεντρικό θέμα του δημόσιου διαλόγου, αυτό που άλλωστε είναι και ο σκοπός και ο στόχος του Φόρουμ Ανάπτυξης όλα τα χρόνια. Η επόμενη μέρα του κορονοϊού πιστεύω ότι υπάρχει μια σύγχυση ανάμεσα στις έννοιες που είναι σχετικές με τον πολιτισμό. Για τους πολλούς ο πολιτισμός και η δημιουργή του έχουν καταγραφεί στη συνείδησή τους ως περιθωριακοί τύποι ή ως εθεροβάμονες και για τους πολιτικούς ως ένα άλοθη στην όποια αδυναμία διαχείριση αντιμετώπισης αυτού του ζωτικού τομέα. Στο Φόρουμ αναλύθηκε και η επόμενη μέρα στη δικαιοσύνη και το πώς θα επανεκκινηθεί μετά το τέλος της πανδημίας. Το Φόρουμ Ανάπτυξης συνεχίζεται στην Πάτρα, όπου για 23η χρονιά θέτει τις προϋποθέσεις ενός γόνιμου και αποτελεσματικού δημόσιου διαλόγου, προκαλώντας εξελίξεις στη ζωή του τόπου. Λοιπόν, αυτά και πάρα πολλά άλλα. Το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή. Έχω μαζί μου τον κύριο Παναγιώτη Γιαλένιο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, οι ειδήσεις είναι πολλές, γι' αυτό σας καλούμε και πιο συχνά, κύριε Γιαλένιο. Όπως είχαμε πει φέτος, το 23ο Φόρουμ Ανάπτυξης είναι ένας μαραθώνιος και σταδιακά, στα βήματά του, κάθε εβδομάδα, εμείς κάνουμε και έναν μικρό απολογισμό για να υπάρχει και μία συνέχεια στο μήνυμα που φέτος θέλουμε συνολικά να περάσει μέσα από τις πολλές εκδηλώσεις, δεκάδες εκδηλώσεις του Φόρουμ Ανάπτυξης, το ποια θα είναι η επόμενη μέρα του κορονοϊού και όλων όσων ζούμε. Την πρώτη εβδομάδα ήδη κάναμε τον απολογισμό και είδαμε πώς αντιμετωπίστηκε το θέμα από τις πρώτες εκδηλώσεις. Την εβδομάδα που μας πέρασε υπήρχαν πολύ σημαντικές εκδηλώσεις που πολλή πλευρά και από την πλευρά της οικονομίας και από την πλευρά του εμπορικού κόσμου και από την πλευρά του πολιτισμού θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο άρχισε να ζωγραφίζεται η επόμενη μέρα, δυστυχώς όχι με πολύ ευχάριστα χρώματα. Τα προβλήματα δεν μπορούν να κρυφτούν και δεν κρυφτήκαν από τους εκλεκτούς ομιλητές, από όποιον χώρο και αν τοποθετήθηκαν. Θα έλεγα ότι το βασικό μήνυμα που προς όλους μεταφέρθηκε είναι να μην εφησυχάζουμε και να ετοιμαστούμε για τα καινούργια δεδομένα τα οποία μας έρχονται. Ακόμη και στα ευχάριστα νέα,
Για παράδειγμα, το μεγάλο πακέτο που έχουμε όλοι, μας έχουν υποσχεθεί, το πακέτο Πισαρίδη, όπου πολύ σημαντικοί εκπρόσωποι και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η καθήλυνα αρμόδιοι, ο αρμόδιος υπουργός, ο αρμόδιος ο υπεύθυνος για το ΕΣΠΑ, όλοι αυτοί που θα χειριστούν την επόμενη μέρα και για την περιφέρειά μας, έδωσαν ένα πολύ συγκεκριμένο μήνυμα. Είπαν, ετοιμαστείτε, σχεδιάστε με επιχειρήματα, εάν πρώτοι τοποθετηθείτε στην επόμενη μέρα, τα περισσότερα ωφέλη θα αντλήσετε. Και μάλιστα, αυτό θα έλεγα ήταν ένα πολύ σοβαρό μήνυμα. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σοβαρό μήνυμα. Να πούμε ότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται άλλη μια συνεδρία και βλέπουμε live εικόνα. Είναι άλλη μια πολύ σημαντική συνεδρία που αφορά το περιβάλλον. Ναι, γιατί το Φόρουμ Ανάπτυξης δεν είναι μόνο οικονομία, είναι πολιτισμός. Έτσι. Και είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα μια καταπληκτική εκδήλωση με ανθρώπους του πολιτισμού. Τώρα αυτή τη στιγμή κάνει μια ένωση πολλών περιβαλλοντολογικών οργανώσεων που κινούνται περί τον Κορινθιακό Πατραϊκό Ονειρέας. Κάνουν μια εκδήλωση, πήραν το μήνυμα για το κεντρικό ζητούμενο του φετινού Φόρουμ Ανάπτυξης και οι περιβαλλοντολογικές οργανώσεις αυτή τη στιγμή συζητούν για το πώς θα κινηθούν την επόμενη μέρα. Έχει ανατραπεί και όλων αυτών των οργανώσεων ο σχεδιασμός. Το περιβάλλον είναι ανάπτυξη, είναι ζωή, είναι επιβίωση. Και νομίζω ότι και από αυτή τη συζήτηση που τώρα διεξάγεται και βλέπουμε σε ζωντανή μετάδοση πλάνα, θα δώσει πολύ συγκεκριμένα μηνύματα για αυτή την επόμενη μέρα και σε αυτό το χώρο. Να συνδεθούμε, κύριε Γιαλένιο, λίγο για να ακούσουμε τους εκλεκτούς ομιλητές. Αν είναι εύκολο. Ας μην έχει το πρωτογενές το επιτόπου, όπως το είπα, υλικό. Μπορείς όμως με την έρευνα που σήμερα υλικού και τεκμηρίωση σου επιτρέπει να κάνεις στο διαδίκτυο, μπορείς να εμβαθύνεις εκεί και να έχει και ο αναγνώστης περισσότερο χρόνο. Τώρα, άλλα ζητήματα, όπως είναι η καθημερινή δράση οργανώσεων που ζούνε, που δρούν μέσα στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, έτσι, και ταράζουν την κυβέρνηση στην νομιμότητα που έλεγε ο Μακαρίτης ο Ηλίας Ηλιού. Σε αυτές ανήκουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, στις οποίες συμμετέχω εγώ και έχουμε η υπόψη μας. Έχεις μια δυσκολία, ας πούμε, στο να προωθήσεις από κοντά μια αναφορά. Δηλαδή, ότι στέλνεις μια αναφορά και λες, κοιτάξτε αυτή η επέμβαση που κάνετε. Έχω μια στο μυαλό μου, ας πούμε, συγχρόνιμο σημείο, στο Χ με μεγάλη οικολογική σημασία, μικρό άλσος που βρίσκεται στην αστική ζώνη της Πάτρας, έχει τα εξής 4 λάθη. Στέλνεις ένα γράμμα, εάν δεν μπορείς τόσο εύκολα, γιατί πρέπει να πάρεις ραντεβού και πρέπει να έχεις, να βρεις τον υπάλληλο ή τον αντιδήμαρχο για να πας από κοντά να πείσεις και να σπρώξεις, εκεί έχουμε μια οπισθοδρόμηση των δυνατοτήτων. Έτσι. Εν τέλει, ήθελα να πω ότι όλη αυτή η ιστορία θα μας οδηγήσει σε μια περισσότερη ηλεκτρονικοποίηση της επικοινωνίας μας. Ήθελα να πω ότι και σαν οργάνωση εμείς κατακτήσαμε ένα επίπεδο επικοινωνίας αρκετά καλά μέσω αυτών των πλατφορμών, μία από τις οποίες χρησιμοποιούμε και εμείς σήμερα για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Έχει γίνει αρκετά δυνατή η εσωτερική λειτουργία. Παρά τα αυτά, μπορεί να υπάρξουν προβλήματα, διότι το Zoom ή το WebEx ή το Google Meetings, όποιο δεν διαφημίζω κανέναν, και να χρησιμοποιεί κανείς, αποκλείει την από κοντά επαφή, αποκλείει την αίσθηση, τη σωματική αίσθηση του άλλου και ίσως δεν είναι αρκετή η επικοινωνία αυτή και μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα στο να βγουν, να παραχθούν αποφάσεις. Όμως πρέπει να τα ευγνωμονούμε, διότι πραγματικά επιτρέπουν να διατηρηθούν οι δημοκρατικές διαδικασίες στο εσωτερικό των οργανώσεων και να μην πούμε έχουμε καραντίνα, 2-3 εσείς θα τηλεφωνήσετε και σας εμπιστευόμαστε. Όχι, γίνεται να παραμείνουμε με την εσωτερική μας δημοκρατία και θα βάλω εδώ μια ανωτελεία για να δώσεις το λόγο και σε υπόλοιπους. Σε ευχαριστούμε πολύ. Όπως πάντα τα θέματα που θέτει ο Κανέλης είναι αυτά που κυριαρχούν. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι έχουμε μπλέξει άσχημα. Γιατί
Το γυρίζουμε, το ξαναγυρίζουμε το θέμα. Και ναι, μεν είναι ωραίο αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή, διαδικτυακά. Μένουμε σε επαφή. Αλλά θα προτιμούσα να σας έχω γύρω από ένα τραπέζι. Με άλλους ανθρώπους. Έτσι ώστε να κάνουμε δουλειά. Δεν έχω την αίσθηση ότι κάνουμε δουλειά με το διαδίκτυο. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ο Θανάσης Θεοδωρόπουλος. Καλησπέρα, Θανάση, και πάλι. Τι να πω. Όσοι θέλουν να συνεχίζουν να παρακολουθούν τη συγκεκριμένη συνεδρία, κύριε Γιαλένιο, πρέπει να μπουν μέσα. Στο site το επίσημο της διοργάνωσης, forumanaptics.gr, όπου μπορούν να δουν και όλες μέχρι τώρα εκδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, τι έχουμε όμως τις επόμενες ημέρες, γιατί συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε τις επόμενες ημέρες με ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική εκδήλωση που έχει να κάνει με τη σχέση του Πανεπιστημίου με την επιχειρηματικότητα, που πραγματοποιεί το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, με τη συμμετοχή πολύ σημαντικών εκπροσώπων, όπως είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Γεωργιάδης, όπως είναι ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Δικελάκης, και πολύ σημαντικοί εκπρόσωποι από το χώρο της εκπαίδευσης και του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Και το θέμα είναι πολύ σημαντικό που έχει να κάνει με την ανάπτυξη. Επίσης, πολύ σημαντικές εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το τι μπορεί να κάνει. Μια πολύ σημαντική εκδήλωση σε σχέση με το πρόγραμμα που έχει ανοίξει πρόσφατα για τη μεταποίηση που χειρίζεται η διαχειριστική των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που επίσης θα ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, και έχουμε συνέχεια σημαντική με πολλές ακόμα εκδηλώσεις. Μάλιστα. Οπότε θα έχουμε και εμείς την ευκαιρία να βγάλουμε πάρα πολλές ειδήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στη Μετρόπολη. Και εγώ ευχαριστώ. Για άλλη μια φορά και θα τα πούμε. Και για τη δική σας συμβολή. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.